που κάνουν ό,τι πέφτουν από τα σύννεφα. Όχι, ο κύριος Κεφαλογιάννης δεν υπονοώ ότι το έκανε αυτή τη στιγμή. Αλλά θα ήθελα στο τραπέζι μας να θυμίσω ότι το 2011 το Σεπτέμβρη καταθέσαμε ερώτηση ο πρόεδρός μας για το θέμα των απορρίτων δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ταλαιπωρήσει τη δημοσιότητα. Τότε δυστυχώς, αφού και καταθέσαμε ερώτηση και δώσαμε ειδική συνέντευξη τύπου καταθέτοντας σειρά σχετικών εγγράφων και πήγαμε και στον οικονομικό εισαγγελέα με τα ίδια έγγραφα, δυστυχώς είχαμε σιωπή από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως από αυτό Όχι, κύριε Κεφαλογιάννη, εμείς θα συμβάλλουμε απλώς, αλλά λέω μήπως τελικά, και αυτό ίσως εξηγείται τώρα, η σιωπή τότε της Νέας Δημοκρατίας έχει να κάνει με το γεγονός ότι δικηγόρος, του κύριου Ρόντου, για να μην ξεχνάμε εδώ πέρα, ήταν ο κύριος Χαΐλος Κρανιδιώτης. Αυτό αυτά είναι αστειότητες. Όχι, δεν είναι αστειότητες. Είσαι δικηγόρος. Είναι δικηγόρος. Είστε. Είναι. Είστε... Κάτω, είμαι οικονομολόγος. Τότε διεκδίδεται τις βασικές νομικές έννοιες. Εντάξει. Ο δικηγόρος είναι υποχρεωμένος και από το δικαστήριο, αν δεν βρίσκει κάποιος για να τον υπερασπιστεί. Εντάξει, αλλά η υπεράσπιση Ρόντου εκείνη τη χρονική στιγμή ήταν πολιτική επιλογή. Αφήστε τώρα τα αστεία. Η υπεράσπιση Ρόντου εκείνη τη στιγμή ήταν πολιτική επιλογή. Πρέπει να οριμάσετε. Εμείς να οριμάσουμε. Είδαμε και εσάς τους όριμους. Εν πάση περιπτώσει, εδώ πέρα έχουν χρησιμοποιηθεί κονδύλια με τρόπο αδιαφανή σε εποχές που ο κόσμος πραγματικά έμπαινε πάνω στον πάγκο του Χασάπη. Έχουν μεταφερθεί κονδύλια που προβλέπονταν για ΜΚΟ στις απόρριτες δαπάνες και τα διαχειρίστηκαν με τρόπο απολύτως αδιαφανή. Πρόκειται για σκάνδαλο πρώτου μεγέθους και θα κληθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να εξηγήσουν ποια ήταν η συμμετοχή τους, ποια ήταν η εμπλοκή των στελεχών τους και πώς εξηγείται και η σιωπή τους. Εδώ πέρα πρέπει να σταματήσουμε να παίζουμε πλέον. Κύριε Παπά, μπορεί να σας πει κάποιος, θα έρθω σε εσάς κύριε Κεφαλογιάννη, ότι πέρα από αυτή την κίνηση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και μας εξηγήσατε από την πλευρά σας την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουμε δει και πολύ έντονη πίεση από την αξιωματική αντιπολίτευση ως προς τον. Να γίνουν έλεγχοι έστω και μετά από δεκαετίες. Φαντάζομαι ότι αυτό τώρα μόνο ως αστείο μπορώ να το εκλάβω ειλικρινά. Σε κάθε παρέμβασή μας για τους ελέγχους φωνάζουμε. Όταν ανοίγει η κουβέντα για το πού θα βρούμε έχετε τα λεφτά. Έχετε δώσει στοιχεία, έχετε στην κατοχή σας στοιχεία. Έχουμε δώσει όσα στοιχεία περιήλθαν στην κατοχή μας για αυτές τις αδιαφανείς αναλήψεις από τα συγκεκριμένα κονδύλια, βρίσκονται στον οικονομικό εισαγγελέα. Τα πήγαμε επί θητείας πεπόνη. Περιμένουμε, ελπίζουμε να επισπευστούν οι διαδικασίες, να προχωρήσει η έρευνα σε βάθος και να πάει και κάθε κατεργάρης στον πάγκο του από το να πηγαίνει διαρκώς ο λαός στον πάγκο του Χασάπη. Η απόψη που διαβάζει, κοιτάξτε, πρώτον.